Χτες στη Μεγάλη Παναγία, σήμερα γίνεται στην Έδισσο και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι καταστρατικές δυνάμεις σε βάρος του αγώνα που γίνεται πάνω στις σκουριές και από τους κατοίκους όλων των περιοχών γύρω από αυτές. Θα πω ονομαστικά κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να τα γνωρίζετε, αλλά δείχνουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο ζούμε. Το πρώτο είναι φυσικά αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Ταυτόχρονα είχαμε τις επιθέσεις σε κατηγορημένους χώρους που ονομάστηκαν από δένδια εστίες ανομίας. Έχουμε το νόμο για τις οροθετικές. Έχουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε βάρος των μεταναστών. Έχουμε τις κάμερες, έχουμε τους νόμους με τον δημοσιοπαλληλικό κώδικα, τις περιφράξεις των κοινών αγαθών που αφορούν τους φυσικούς πόρους, τον τρομονόμο, τον κουκουλονόμο, τον καινούριο νόμο για τις πορείες που ετοιμάζουν, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και με μεγάλο παράδειγμα την ΕΡΤ. Όλο αυτό λοιπόν το κλίμα δημιουργεί μια κατάσταση αυτού που λέμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, όλα αυτά που ανέφερα ονομαστικά προηγουμένως δημιουργούν αυτό που λέμε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι είναι αυτή πρακτικά η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Σταματούν να υπάρχουν οι νόμοι που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, δημιουργείται ένα κενό ανομίας. Σε αυτό μέσα το κενό και σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο επεμβαίνει το κράτος, κυρίως με τις καταστατικές δυνάμεις, αλλά και μέσα τη Βουλή, με αυτές τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, και δημιουργεί αυτό που λέμε το νόμο της ανομίας. Δηλαδή, όλη αυτή η παρανομία που συμβαίνει και το γνωρίζετε πολύ καλά στις σκουριές, δεν είναι αφορά μόνο τις σκουριές, αφορούν όλα όσα ανέφερα πριν, δημιουργούν ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Ένα νομοθετικό πλαίσιο που αλλάζουν όλα τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι τώρα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό που έχει ένα ενδιαφέρον για εσάς εδώ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν κάναμε μια παρέμβαση στον Δικηγορικό Σύλλογο στη Θεσσαλονίκη, είπα ακριβώς τα εξής, γιατί ήμασταν στην παρέμβαση και παρόντες, και μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Επειδή ζούμε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, οι νόμοι που ίσχυαν σε σχέση με το περιβάλλον έρονται μπροστά στα άλλα συμφέροντα, τα οποία φυσικά ονομάζονται κατεφημισμό δημόσια. Για δημόσιο συμφέρον λοιπόν πρέπει να καταστραφεί η περιοχή εδώ πέρα. Και πολύ πρόσφατα, ακριβώς και για τις ίδιες αιτιάσεις, για το δημόσιο συμφέρον ξεκινάνε οι αναγκαστικές απαλλοντριώσεις. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, για να μην εστιάσουμε σε πράγματα τα οποία σας είναι γνωστά και μάλιστα με τέτοια βιώματα που μπαίνουν ανεξίτηλα στη μνήμη, όχι τη δικιά σας αλλά και των παιδιών σας, είναι να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι καταστατικοί μηχανισμοί προκειμένου να πετύχουν την εξόρυξη. Αυτή η μέθοδη την οποία ζείτε και ζήσατε αρκετό καιρό εδώ και τώρα, με τις εισβολές, με τα χημικά, με τις απαγωγές, με την βία λήψη DNA κλπ, πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορεί δηλαδή να προχωράει ένα κίνημα τόσο δυνατό ενάντια στην εξόρυξη, αφήνοντας πίσω του μια τρύπα. Αυτό αφορά ανθρώπινες υπάρξεις, αυτό αφορά οικογένειες, αλλά αφορά και το ίδιο το κίνημα. Η διαδικασία στην οποία εμπλακήκαμε και εμείς, γιατί
πήραν δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη με παρόμοιο τρόπο με ό,τι έγινε εδώ πέρα και μάλιστα με την ίδια διαβάθμιση, ο ένας με κλίση, ο άλλος με απαγωγή μέσα στο λεωφορείο, θα σας τα πούν περισσότερο οι δικηγόροι. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εμπλοκή, εκείνο το οποίο εξετάσαμε από την πρώτη στιγμή ήταν μέσα από ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Για μας μία είναι. Ίσως και αυτό, λίγο να στρέψει. Θα πάω εγώ πιο πίσω. Λοιπόν, μία είναι. Είναι η κινηματική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Ο δικηγόρος έχει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Ο ρόλος όμως του δικηγόρου οφείλει να παρακολουθεί το κίνημα. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν είναι ανεξάρτητος από το κίνημα. Δεν λειτουργεί κατά μόνας. Και αυτό σας το λέω διότι έτσι πραγματικά συνέβη και η περίπτωση πρόσφατη. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, δικηγόροι, άνθρωποι οι οποίοι απήχθηκαν, τα δύο τα παιδιά, πάση περιπτώσει, κάναμε από κοινού μια συνάντηση, συζήτηση, και είπαμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και φέραμε και κάποιο αποτέλεσμα, μικρό μεν, αλλά μπορεί πολιτικά να είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό γιατί ξεκινάμε από μια θέση. Και οι εισαγγελείς και η αστυνομία δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Έχουμε άλλα συμφέροντα. Και λέω ότι φίλοι ούτε εχθροί, διότι όχι ότι εκφράζει εμένα, αλλά γιατί για πολλοί από εσάς μπορεί να έχουν τέτοια αντίληψη. Έχουμε άλλα συμφέροντα. Το συμφέρον των εισαγγελέων είναι ταγμένο με το συμφέρον του δημόσιου που ανέφερα πριν. Και το δημόσιο αυτό συμφέρον απαιτεί τον αφανισμό σας. Η αστυνομία ακόμη περισσότερο και με πιο έντονο τρόπο το επιδιώκει αυτό. Είναι όμως τόσο σφιχτά τα πράγματα, τόσο πιστά? Όχι. Υπάρχουν ρήγματα. Μπορούμε να τα δημιουργήσουμε αυτά τα ρήγματα. Και αυτά που θα σας εξηγήσουν οι δικηγόροι ήταν ένα μικρό ρήγμα. Ένα ρήγμα όμως που άνοιξε ένα φως. Και είναι και, πώς το λένε, σημαντικό το ότι χτες στην Ερυσό, την Ερυσό πήγαν 9 άτομα και άλλαξαν μια νοοτροπία η οποία έχει γίνει καθεστώς. Μια νοοτροπία που λέει ότι το δίνω το DNA γιατί ούτε έχω να χάσω, ούτε έχω να κερδίσω. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Στην Αμερική, ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας που το ξέρετε μάλλον, όταν σε συλλαμβάνει η αστυνομία λέει έχεις δικαίωμα να μιλήσεις ή να μην μιλήσεις. Γιατί οτιδήποτε πεις, μπορεί να αποβείς βάρος. Αυτόν τον ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Ο σκοπός ο δικός μας πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, το πώς θα διαλύσουμε κοινωνικά την αξιοπιστία των διοκτικών αρχών. Παρουσιάζουν δηλαδή, μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες φωτογραφίες, λέω για την τυπογραφία την ίδια, μπορεί να παρουσιάζουν κάποια στοιχεία από το DNA κτλ. Αλλά αυτά, επειδή είναι διάτρητα, θα πρέπει κοινωνικά να νομιμοποιήσουμε εμείς τα πράγματα από την ανάποδη. Την αμφισβήτηση δηλαδή αυτών των στοιχείων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένας δικηγόρος μόνος του, ούτε ένας υπόδικος μόνος του, ούτε ένα κίνημα ανεξάρτητο τελείως και τους δύο. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδύονται μέσα σε μια ενιαία διαδικασία και από μια κοινή θέση. Ότι όλοι έχουν θέση για το τι συμβαίνει εδώ. Και το κίνημα και οι δικηγόροι και οι υπόδικοι. Αυτή η ενότητα είναι που δημιουργεί ένα κοινό μέτωπο. Το κοινό μέτωπο που δημιουργήθηκε ενάντια στην εξόρυξη δεν πρέπει να χαθεί στη διαδικασία των διώξεων. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία μας.
και είναι και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να διεκδικήσουμε την απομάκρυνση της Ελδοράδο από την περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ήδη μια διαδικασία, έγινε και μια πρώτη εκδήλωση, υπάρχει και ένα δεύτερο ραντεβού τώρα την Τετάρτη για τη δημιουργία μιας επιτροπής αλληλεγγύης ενάντια στις διώξεις. Το σκεπτικό είναι να είναι μια επιτροπή που να δουλεύει παράλληλα με τις επιτροπές αγώνα ενάντια στην εξόρυξη. Έχουν όμως να κάνουν ένα ιδιαίτερο έργο. Ένα ιδιαίτερο έργο το οποίο θα συνδυάζει όλων των αγώνων, μπορεί να συνδυάζει και τον αγώνα και την αντίσταση και την απελευθέρωση. Και τα δύο, και το ζήτημα δηλαδή της πάψης των διώξεων και της απελευθέρωσης των κρατουμένων και το σταμάτημα της εξόρυξης, είναι πάνε μαζί. Όσο προχωράει το ένα, πρέπει να προχωράει και το άλλο. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση. Οι διώξεις θα σταματήσουν πολιτικά, δεν θα σταματήσουν δικαστικά. Η πολιτική πίεση, η δικιά μας παρουσία, ο έντονος αγώνας, είναι αυτός που μπορεί να καθυλώσει και δικαστές, και αστυνομία και όλους. Το πλαίσιο αυτής της επιτροπής, για να δώσω και το λόγο στους συνομιλητές, είναι να εξετάσει τη στρατηγική της, τις μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους τομείς εργασιών που μπορεί να αναλάβει. Ένα, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, για να μην φαίνονται έτσι ρηξικέλευτα αυτά που λέω. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ίδιο το DNA. Υπάρχει μέσα στιγμής ένας λόγος, μάλλον δύο λόγοι. Ο ένας ο λόγος εκπέμπεται την αστυνομία. Ότι κύριε, έχουμε το DNA σας. Είστε εγκλωβισμένοι. Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Υπάρχει ο αντίλογος, τουλάχιστον από ορισμένους, δεν ξέρω από όλους, τους δικηγόρους, συνηγόρους, υπεράσπιστες. Που λέει, που αμφισβητεί αυτή τη διαδικασία και την νομιμότητά της και την αξιοπιστία της. Εμείς αυτό θα ενισχύσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μιας τέτοιας επιτροπής, να ενισχύσει κοινωνικά ότι οι μέθοδοι λήψης του DNA είναι και διάτρητοι και επικίνδυνοι. Διότι, να σας πω ένα χαρακτηριστικό, σου βάζουν μια μπατονέτα στο στόμα. Αυτό που κάπου πάει, ξέρει κανένας που πάει, πάει σε ένα σημείο, αναπαράγεται και σε δεύτερο και σε τρίτο και σε τέταρτο. Και μετά συμμετέχει σε μια πορεία στο βουνό και σου λέει σου ξαναβρήκαν το DNA. Και αυτό μπορεί να είναι αναπαραγμένο. Και σε κατηγορούμε, δεν ξέρω γιατί. Το άλλο, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να εμπλακούν και βιολόγοι μέσα. Έχουμε τη δυνατότητα ως κίνημα επαφή με ανθρώπους που έχουν θέση για αυτά τα πράγματα, να εξηγήσουν δηλαδή με επιστημονικό τρόπο τι σημαίνει ακριβώς λήψη, παραγωγή και αναπαραγωγή του DNA και πόσο επικίνδυνο είναι. Ένα δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το νομικό τμήμα. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια η οποία θα φανεί το αποτέλεσμά της άμεσα με το νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, όπου ο υπεύθυνος του νομικού τμήματος, ο Κοσμήτωρας δηλαδή, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση και θέλει να γνωμοδοτήσει πάνω στην παράνομη λήψη του DNA προς το παρόν. Και αυτό είναι για κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να συνδεθεί ακόμα αυτή η Επιτροπή με τη Διεθνή Αμνηστία, με το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φυσικά με τους δικηγόρους, τους αλληλέγγυους και με όλο το κίνημα που μάχεται για ενάντια στην εξόρυξη. Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε μια ιστοσελίδα όπου να μπορούν όλος ο κόσμος να βλέπει και να παρακολουθεί, διότι το διαδίκτυο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το ξέρετε και εσείς ακόμα καλύτερα με αυτές τις σελίδες που έχετε δημιουργήσει εδώ,
το πόσο σοβαρή είναι αυτή η διάχυση αυτών των πληροφοριών. Αυτή η διάχυση της αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των διδευτικών αρχών. Και τέλος, είναι ότι είναι μια πρόταση, είναι προσυζήτηση αυτή η πρόταση, μια αναθέρμανση όλου του ζητήματος, όχι ότι είναι έχει καθυλωθεί, αλλά μια αναθέρμανση πανελλαδικά και πιθανώς και πανευρωπαϊκά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στη διάρκεια της έκθεσης. Αυτή την πρόταση καταθέτουμε στην έκθεση ένα αυτόνομο μπλοκ, μεγάλο, ξέρουμε ότι είναι μεγάλο, ξέρουμε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, που θα έχει αυτές τις δύο διαστάσεις. Ενάντια στην εξόρυξη και στην απελευθέρωση όσων κρατουμένων βρίσκονται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι τότε τι θα έχει ακολουθήσει και σε ποιο σημείο θα βρισκόμαστε τον Σεπτέμβριο, με πόσους κρατούμενους δηλαδή, αλλά και στην πάυση των διώξεων. Αυτό που έχουμε ως κοινή και νομίζω ότι είναι κοινή απόφαση ότι δεν θα γονατίσουμε. Δεν θα γονατίσουμε. Θα αγωνιστούμε, θα είμαστε εδώ και από Θεσσαλονίκη και εδώ από την περιοχή για να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω την αντιεξουσιαστική κίνηση Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση σε αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων. Είναι σήμερα η τρίτη μέρα. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση από τη Θεσσαλονίκη, χθες έγινε στη Μεγάλη Παναγία και κλείνει σήμερα στην Ιερισσό. Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τη συμμετοχή του κόσμου στην Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Παναγία και στην Ιερισσό είναι θετικά. Δείχνουν μια διάθεση του κόσμου όχι απλά να ακούσει, αλλά να μπει πιο δυναμικά σε όλο αυτό που ξεκινήσαμε εσείς κατά κύριο λόγο εδώ και τόσα χρόνια, αλλά και εμείς οι δικηγόροι από την πλευρά υπεράσπισης των δικαιωμάτων εδώ και 1,5 χρόνο. Πραγματικά η συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη αλλά και δική σας είναι αυτή που εμάς ως νομικούς υπερασπιστές δικού σας μας δίνει το κουράγιο να μπορούμε να αντέχουμε όλες αυτές τις ώρες, ακόμα και τον εξυπηρετισμό την οποία έχουμε υποστεί, είτε λέγεται αυτό ο χώρος των δικαστηρίων, ο φυσικός μας χώρος, πόσο μάλλον στα αστυνομικά μέγαρα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματικά αυτά πολλές φορές ζήσαμε κι εμείς, δεν μπορούσαμε να σας απαντήσουμε, καλά δικηγόροι είστε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, να μπορούμε να βγάλουμε και τα πρώτα συμπεράσματα. Τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, πρώτο μάλλον που θα ήθελα να πω για το συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιους έχουμε απέναντί μας, ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο σκοπός τους. Είπε και ο Γρηγόρης ότι τα δικαιώματα και ο σκοπός της εξόρυξης πάνε μαζί. Δεν μπορεί από τη μία μεριά να συνεχιστεί η εξόρυξη του Χριστού πάνω στις σκουριές, την καταστροφή του περιβάλλοντος και από την άλλη μεριά εμείς να έχουμε σε λειτουργία τα δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα. Για να προχωρήσει και να εκτελεστεί το έργο, από την άλλη μεριά σημαίνει μία βορειοανατολική Χαλκιδική, μία Χαλκιδική δέσμια. Όπως είπε και ο βουλευτής του Καναδά, μία περιοχή Νταχάο. Είναι αλληλένδετα. Έχουμε λοιπόν, από τη μία μεριά, ένα κράτος, όπου κάποτε είχαμε συνηθίσει να έχουμε και μία διάκριση εξουσιών, τυπική ή ουσιαστική, ανάλογα κάθε φορά με τα συμφέροντά τους και πού απευθύνονται. Είχαμε την εκτελεστική εξουσία, είχαμε την νομοθετική εξουσία, είχαμε την δικαστική εξουσία. Όλο αυτό τον 1,5 χρόνο το έχετε παρατηρήσει. Ότι υπάρχει μόνο ένας υπουργός. Ένας υπουργός ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Ένας δένδιας ο οποίος δίνει τις εντολές και όλα τα υπόλοιπα υπουργεία χορεύουν στους ρυθμούς που βάζουν. Έχουμε μία εντολή ανάπτυξη με τους δικούς τους όρους με οποιοδήποτε κόστος. Αυτή η ανάπτυξη με τους δικούς τους όρους και με οποιοδήποτε κόστος είναι αυτό που τραβάτε καθημερινά εδώ μέσα. Αναστολή, κατάργηση, δεν θα έλεγα για αναστολή, κατάργηση δικαιωμάτων για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Θα μας μείνει αξέχαστη η πρώτη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Δένδια στο αστυνομικό μέγαρο Χαλκιδικής την ημέρα
ξεκίνησαν οι πρώτες προσαγωγές και μάλιστα είχαμε την πρώτη κατηγορία τότε για περιοδικής αυτουργίας για τα γεγονότα πάνω στις Τουρκίες και την δήλωση ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει, δεν θα αφήσουμε την ανομία, κατά την άποψή τους, να κερδίσει. Χαρακτηρίσαμε την όλη διαδικασία ως διαδικασία Γκουαντάναμο. Ίσως το έχουμε ξεχάσει λίγο, θα πρέπει να το θυμηθούμε. Διαδικασία Γκουαντάναμο, συλλήψεις, απαγωγές, παντού στον κόσμο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρατούμενοι εδώ και 4 χρόνια και 5 χρόνια χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε δίκη, χωρίς να έχουν δει δικηγόρο, χωρίς να έχουν δει οποιοδήποτε. Θεωρείται νόμιμο. Αυτή τη στιγμή ένα μικρό Γκουαντάναμο το ζήσαμε κι εμείς. Θυμηθείτε λίγο τις ώρες κράτησης, προσαγωγής, εξαφάνισης που πέρασαν συγγενείς σας, φίλοι σας, συντοπίτες. Τα 17 ώρα και τα 18 ώρα. Η απάντηση η δικιά μας ποια θα πρέπει να είναι πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να είναι μια διαδικασία αντίδρασης, μια διαδικασία υπομνημάτων, μια διαδικασία απλά αγανάκτησης ή θα πρέπει επιτέλους να υψώσουμε και να βάλουμε φραγμό σε όλο αυτό που γίνεται. Και αν ναι, με ποιον τρόπο. Ξεκίνησε και άνοιξε η ιστορία με τη λήψη του γενετικού υλικού. Εάν βάλουμε κάτω τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα ανακοινώσουμε σε οποιοδήποτε τρίτο, κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει τράπεζα γενετικού υλικού, ίσως αυτοκτονήσει. Σχεδόν η Βορειοανατολική Χαλκιδική έχει φακελωθεί. Η λήψη γενετικού υλικού στο όνομα της αντιμετώπισης και της εξυγνίασης του εγκλήματος δεν είναι μια απλή υπόθεση. Το γενετικό υλικό περιέχει πληροφορίες για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το γενετικό υλικό του Γιώργου δεν είναι μόνο του Γιώργου. Ακολουθούν και άλλοι συγγενείς γύρω από το γενετικό υλικό του Γιώργου. Δηλαδή θα μπορούν να ψάξουν και να βρουν πληροφορίες που θέλουν που αφορούν το παρελθόν μου, το παρελθόν σας, το παρόν και το μέλλον μας. Ανεξάρτητα είπε και ο Γρηγόρης το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια ιστορία ποινικοποίησης μιας υπόθεσης. Έχουμε μια ανεξυχνία στην ληστεία στην Ορεστιάδα. Για τους α ή β λόγους έχουν στοποιήσει έναν κάτοικο εδώ της περιοχής. Ποιος τους εμποδίζει να δηλώσει ότι βρέθηκε γενετικό υλικό στη ληστεία στην Ορεστιάδα. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και δυστυχώς εδώ στην περιοχή θα αντιμετωπίσαμε μια πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Με μια ευκολία, απλά με μια αντίδραση αλλά και με μια ευκολία μας έπεισαν ότι είναι σε μια νόμιμη διαδικασία. Τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε και δηλώναμε και μάλιστα έχουμε έρθει και σε σύγκρουση και με κατοίκους της περιοχής αλλά και με συναδέλφους δικηγόρους ότι η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι παράνομη. Επιμένουμε σε αυτή την άποψή μας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έχει προκατακτική εξέταση η οποία έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Δεν θα μας πείσει ακόμα και μία συμπεριφορά και μία απόφαση η οποία θα λέει ότι νόμιμα γίνεται. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας και το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει σήμερα είναι σαφέστατο. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας μιλάει για σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, πρωτοετής φοιτητής θυμάμαι, όταν ξεκινούσαμε τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου, ενδείξεις ενοχής υπάρχουν όταν είσαι κατηγορούμενος. Στην πορεία το αλλάξανε. Ακόμα και ύποπτος όταν είσαι, έχεις όμως τα δικαιώματα του κατηγορούμενου. Δηλαδή υπάρχουν έστω και απλές ενδείξεις ενοχής. Το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι παρίστασε με τον συνήγορό σου, έχεις δικαίωμα να αρνηθείς να μιλήσεις ή όχι, έχεις δικαίωμα να λάβεις γνώση της υπογραφίας και για ποιο λόγο θεωρείσαι ύποπτος ή κατηγορούμενος, έχεις όλα αυτά τα δικαιώματα. Να δούμε λίγο στην πράξη το πώς εφαρμόζονται αυτά. Να δούμε το χθεσινό. Αποφασίσαμε χθες και θεωρώ ότι είναι μία κατάκτηση.
μια συμπεριφορά ενός κόσμου η οποία πραγματικά δεν πρέπει να γυρίσει και να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αποφάσισαν οι 9 κάτοικοι της Ιερισσού χθες να εμφανιστούν στο αστυνομικό τμήμα με δήλωση ότι αρνούνται να παραδώσουν το γενετικό υλικό με δική του στέλνηση. Η πρώτη φορά που το ακούσανε ο υπεύθυνος της προανάκρισης, υπεύθυνος αστυνομικός, σοκαρίστηκε. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Με ρώτησε πόσοι ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, πόσοι κρατάνε αυτή τη στάση. Του λέω και 9. Εκεί πραγματικά αισθάνθηκα υπερήφανος για τη συμπεριφορά και τη στάση. Όχι απλά τους προβλημάτισε. Όχι απλά τους προβλημάτισε, τους έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Το εξηγήσαμε και τη στιγμή το εξήγησα ότι για αυτό το θέμα με την παρά τη θέληση λήψη γενετικού υλικού έχει διαταχθεί εισαγγελική παρέμβαση και είναι σε εξέλιξη προκατακτική εξέταση και αδιαφόρηση. Άρα λοιπόν για ποια δικαιώματα μιλάμε, για ποια νομιμότητα μιλάμε, μήπως τελικά η συμπεριφορά και η στάση μας, εάν συμβαδίσουμε με τη δικιά τους λογική της νομιμότητας, τους δώσουμε το δρόμο να αλωνίζουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Η χθεσινή στάση πραγματικά δείχνει έναν δρόμο. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να μείνει έτσι. Πιστεύω ότι η συμπεριφορά και η στάση, και να είστε σίγουροι ότι όχι απλά θα είμαστε δίπλα σας, αλλά θα είμαστε και μπροστά στην όλη ιστορία, θα είναι να αρνηθούμε να νομιμοποιήσουμε ακόμα και με την εμφάνισή μας, έστω και με δια της βίας λήψης γενετικού υλικού. Εμείς αποφασίσαμε, οι 4 συνάδελφοι δικηγόροι που ασχολούμαστε τόσο καιρό εδώ, ο συνάδελφος ο Βασίλης Τζιμούτος, ο Αλέξης Αδαμίδης, ο Σπύρος Πετρίδης, όπως και οι 2 συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη, να σταθούμε μπροστά και το ξεκινήσαμε χθες. Η χθεσινή δήλωση προς την αστυνομική διεύθυνση ήταν ότι μετά από συμβουλή, εντολή και εξήγηση των δικαιωμάτων από τους δικηγόρους με όνομα και επίθετο, αρνούνται οι κάτοικοι να δώσουν γενετικό υλικό. Σε αυτή την ιστορία δεν έχει να κρύβουμε από πίσω. Εμείς από την πρώτη στιγμή, επαγγελματικά αφαιρόμενοι, προσφέροντας τις επαγγελματικές μας γνώσεις και εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο το ποινικό, μπαίνουμε μπροστά, δεν κρυβόμαστε. Θα ακουστούν γνώμες και έχουν ακουστεί από συναδέλφους δικηγόρους και κυκλοφορούν 3 απόψεις. Η μία που λέει ότι είναι παράνομη, η δεύτερη ότι είναι νόμιμη και η τρίτη είναι ότι μας είναι αδιάφορο. Ποια από τις 3 πρέπει να επιλέξουμε, αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά και το βουνό, αλλά και τη δικιά μας την αξιοπρέπεια. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, με μια προσεκτική διατύπωση και βγαίνοντας μπροστά και η συνήγορη υπεράσπισης, να τους δηλώσουμε ότι αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία. Ο κίνδυνος. Τι παραπάνω μπορεί να συμβεί. Για σκεφτείτε λίγο την Τσικνοπέμπτη. Τη ζήσαμε μαζί, τη ζήσαμε την Τσικνοπέμπτη. Μαζί ζήσαμε και τις ιστορίες 3 ώρα τα ξημερώματα να σπάνε πόρτες και να εξαφανίζουν τους 2 συντοπίτες σας, 2 συναγωνιστές, τον Γιώργο και τον Βασίλη. Ποια είναι τα στοιχεία πιστεύετε ότι υπάρχουν σε βάρος των 2. Σας το λέω ειλικρινά, δεν υπάρχουν. Εάν μιλούσαμε για ένα κράτος δικαίου, θα μιλούσαμε για στοιχεία με απλές ενδείξεις, όπου ακόμα θα ήταν στο στάδιο μιας προκατακτικής έρευνας. Όμως ήταν η εντολή. 2, για τους δικούς τους λόγους επιλέχθηκαν οι 2, δυστυχώς τους έπεσε ο κλήρος. Προφυλακίστε τους. Η προφυλάκησή τους δεν ήταν γιατί έχουν εκείνες τις αποδείξεις τέλεσης των αδικημάτων που φέρονται. Ήταν για να τσακίσουν εσάς. Είναι για να σας αναγκάσουν να γυρίσετε στο σπίτι σας.
να αφήσετε ήσυχη την Ελντοράντο να προχωρήσει στην εκτέλεση των έργων. Και αν αυτό το καταφέρουν και το διαπραγματευτείτε και συμβιβαστείτε, πιθανόν είναι να σας προσφέρουν και την ελευθερία των δύο προσωρινά κρατουμένων. Είναι ένα παζάρι δικαιωμάτων. Θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Θεωρώ πως όχι. Εάν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, όχι μόνο τους δύο που είναι στη φυλακή, έχετε συνειδητοποιήσει το πόσοι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι? Έχετε συνειδητοποιήσει πόσες φορές και πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει η Ερυσσό, Παναγία, Πολύγυρο ή Θεσσαλονίκη? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Ξεκίνησε με μια προσπάθεια ομαλής εισαγωγικά. Είχαμε τα πλημελήματα. Στην αρχή, με μια ευκολία, κάποιες αναβολές. Κάποια στιγμή όμως είδαν ότι δεν κάθεται το κίνημα. Τι κάνανε? Μετατρέψανε πολύ εύκολα τα πλημελήματα σε κακουργήματα. Είναι πολύ εύκολο να σου χρεώσουν οποιοδήποτε κακούργημα από τη στιγμή, ας πούμε, που βρίσκεστε πάνω από 4 άτομα πάνω σε ένα βουνό και συμβαίνει οτιδήποτε. Είναι η εγκληματική οργάνωση. Να λοιπόν το ένα κακούργημα. Όλα τα υπόλοιπα εύκολα ακολουθούν. Είναι η βίαιη καταστολή η οποία έχουν αποφασίσει. Στο χέρι μας και στο χέρι σας είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω, αλλά θα παλέψουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Υπάρχει ελπίδα, και κλείνω με αυτό. Υπάρχει. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα αυτής της ελπίδας? Πρώτο, όσοι θυμάστε το δικαστήριο με τις τρεις γυναίκες, θυμάστε τη στάση και τη συμπεριφορά της εισαγγελέως και το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Ναι, μεν καταδίκη, αλλά όμως όχι αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους ώστε να δημιουργήσουν φόβο. Δεύτερο, είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά ταυτόχρονα όμως είχαμε και την απόφαση του Πρωτοδικείου Πολυγύρου για αναστολή των έργων. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν μία απόφαση κατά την πίεση τη δικιά σας? Μία πίεση ανυποχώρητου αγώνα, μία πίεση που λέει ότι αυτοί μιλάνε για κέρδη και εμείς μιλάμε για τις ζωές μας εδώ? Μην νομίζετε, και οι δικαστές βρίσκονται στο δίλημα. Κάποια στιγμή και η υπογραφή τους κοστολογείται για το που ποια θέση θα πάρουν. Άλλος θα πάρει από εδώ, άλλος θα πάρει από εκεί. Και όσο ξύνεται το κίνημα, να ξέρετε ότι αρχίζει και ο δικός σας ο φόβος. Όχι ο φόβος για να μην παρεμεινευτεί ατομικός, αλλά ο φόβος τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία. Σήμερα το πάνω χέρι, έτσι θεωρούμε, το έχει Ελντοράντο. Αύριο θα το έχει? Είναι εύκολο, νομίζετε, και για αυτούς τις υπογραφές που βάζουν? Και εν πάση περιπτώσει, η όλη δουλειά που έχετε κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, Καναδός βουλευτής, επίσκεψη ιερισιωτών στον Καναδά και ενημέρωση στις Βρυξέλλες, κατέβηκαν δημοσιογράφοι από το εξωτερικό, δεν είναι πλέον ένα γεγονός κλεισμένο μέσα στην Ιερισσό. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ξεφύγει και το έχετε πετύχει και μην υποτιμάτε. Τελειώνοντας λοιπόν, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι, και συγγνώμη για την κατάκριση του χρόνου, θα ήθελα να σας πω ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε. Εμείς είμαστε μαζί σας, όχι δίπλα σας. Όταν χρειαστεί και όπου χρειαστεί θα βγούμε και μπροστά. Όχι ανώνυμα, επώνυμα. Μην τους δίνετε το δικαίωμα να νομιμοποιήσουν την παρανομία. Είναι στο χέρι μας να αντισταθούμε, να περάσουμε στην αντεπίθεση και να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε και το δικαίωμα της άρνησης και το δικαίωμα και να τους υποχρεώσουμε να πάψουν οι διώξεις, να αποφυλακιστούν οι δύο συναγωνιστές μας και να σταματήσουν και οι επόμενες διώξεις. Εμπλακήκαμε προσωπικά στην περίπτωση των δύο αλληλέγγυων. Πριν από λίγες μέρες, στις 19 Ιουνίου, προσήχθη, αν όχι απήχθη, από το αστικό λεωφορείο που επέβαινε,
ένας αλληλέγγυος κάτοικος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μεταφερθεί χωρίς να του εξηγηθούν οι λόγοι και τελείως συνδυαστικά, στη Γάδου Θού. Εκεί οι αστυνόμοι του εξήγησαν πως είναι ύποπτος και όχι κατηγορούμενος για συμμετοχή στα φερόμενα αδικήματα που έλαβαν χώρα στο Λάκκος Καρατζά στις 12 Μαΐου του 2013. Επομένως ήταν υποχρεωμένος να δώσει DNA, να δώσει ένα δείγμα του γενετικού του υλικού στις αρχές. Παρ' όλα αυτά, δεν του δόθηκε κανένα δικαίωμα να έχει γνώση της δικογραφίας, να έχει συνήγορο, να ξέρει ή να μπορεί να φαντάζεται τι κατηγορίες μπορεί να αντιμετωπίσει, πόσο βαριές είναι και τι θα γίνει μετά από αυτή τη λήψη του γενετικού του υλικού και στα πλαίσια ποιας ποινικής διαδικασίας. Εκεί ήταν και η δική μας η συμβολή. Η δήλωση του πρώτου αλληλέγγυου ήταν σαφής, κατηγορηματική και αρκετά θαραλέως τους απάντησε πως δεν έχει κανένα λόγο να συνεργάζεται στον εξυπηρετισμό της προσωπικότητάς του και μάλιστα παρανόμως, το βασικότερο. Επομένως έγινε μια λήψη του δείγματος του γενετικού του υλικού με τη βία, συμμετάχθη μια έκθεση και αποχώρησε. Στη δεύτερη περίπτωση που ακολούθησε μερικές μέρες αργότερα, στις 25 Ιουνίου, οι ιδιωτικές αρχές άλλαξαν έναν δρόμο και προσέδωσαν μια νομιμοφάνεια στις ενέργειές τους, δηλαδή έστειλαν μια κλίση στο σπίτι του δεύτερου υπόπτου, χωρίς να χαρακτηρίζουν τον κύριο ή ότι είναι ύποπτος, ότι είναι μάρτυρας, ότι είναι κατηγορούμενος ή οτιδήποτε άλλο. Απλά του γνωστοποιούσαν ότι είχε την υποχρέωση να έρθει στη Γάδου Θού και να δώσει δείγμα του γενετικού του υλικού. Και σε αυτή την περίπτωση η θέση του δεύτερου υπόπτου και μέλους της αντιεξουσιαστικής κίνησης της Θεσσαλονίκης ήταν ασαφής. Δεν δέχτηκε και έγινε πάλι η λήψη του δείγματος του γενετικού του υλικού με τη βία. Εμείς τι κάνουμε μετά από όλα αυτά. Τέσσερις συνήγοροι από τη Θεσσαλονίκη παραστήκαμε στο προστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και στο προστάμενο της Αγγελίας Υπηρετών Θεσσαλονίκης, του γνωστοποιούσαμε τα γεγονότα και θελήσαμε να μας απαντήσει άμεσα αν τέτοιες παράνομες προανακριτικές εισαγωγικά τακτικές βρίσκονται υπό την έγκριση και την εποπτεία του. Είναι σαφές πως από τις απαντήσεις των εισαγγελέων δεν γνώριζαν απολύτως τίποτα για το τι προηγήθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Δεύτερον, μετά από την έγγραφη αναφορά, σύμφωνα με την οποία εξηγούσαμε τους νομικούς λόγους για τους οποίους οι τακτικές λήψης DNA σε ύποπτους πολίτες ήταν παράνομες και για τις βίας μάλιστα ληθήσες, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν ποια αδικήματα τέλεσαν όχι αυτή τη φορά κάτοικοι και αλληλέγγυοι, αλλά αστυνόμοι του Τμήματος Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Θεσσαλονίκης. Επομένως, από εκεί και πέρα, τα πράγματα απέκτησαν μια τεράστια διάσταση, μια διάσταση απροσδόκητη για μας. Μετά από κάποια συνέντευξη τύπου, στην οποία δημοσιοποιήσαμε τα γεγονότα, και είχαμε χρέος και καθήκον να καλέσουμε και τον Γιώργο τον Κυρίτσι, ο οποίος ξέρει πολύ καλύτερα όλα τα προηγούμενα συμβάντα, κληθήκαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και στα Γιάννενα και στην Αθήνα και συνεχίζουμε μέχρι τώρα να γνωστοποιούμε σε όλους τον δικό σας αγώνα και τη δική σας συμβολή. Τι θέλουν να κάνουν οι ιδιωτικές αρχές με αυτό? Οι ιδιωτικές αρχές δεν έρχονται εδώ με ένα ρόλο αυθεντίας να υπερασπίσουν την νομιμότητα. Το 200α στο οποίο βασίζονται για να υποχρεώσουν όλους εσάς να δώσετε δείγμα του γενετικού σας υλικού απαιτεί ρητά σαφές ενδείξεις ενοχής, σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Αυτές οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής είναι αυτές οι οποίες προσδίδουν σε έναν άνθρωπο την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Μάλιστα, σε μία επίσημη δήλωση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του Σταθόπουλου το 2001 στη Βουλή, ο οποίος εξήγησε το 200α και το DNA, σε σχετική ερώτηση βουλευτών, απάντησε ξεκάθαρα πως όταν μιλάμε για λήψη δείγματος γενετικού υλικού, μιλάμε για κατηγορούμενους. Και όταν κάποιος από εσάς θα είναι κατηγορούμενος, θα το γνωρίζει σίγουρα. Διότι θα πρέπει να έχει δικηγόρο, διότι θα μπορεί να έχει δικαίωμα να πάρει προθεσμία, διότι θα μπορεί να ξέρει τι κατηγορίες το βαρύνουν. Στην περίπτωση των δύο αλληλέγγυων και πλέον και πολλών από εσάς, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Κανείς από εμάς δεν ήξερε παρά μόνο έβλεπε σκοτάδι το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το δείγμα του γενετικού υλικού. Και μπορώ να καταλάβω οποιονδήποτε πολίτη, ο οποίος δεν είχε καμία προηγούμενη επιλογή με τη δικαιοσύνη,
πώς μπορεί να σταθεί περήφανα και να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι ενάντια σε μια παράνομη τακτική. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας για να σας βοηθήσουμε και να σας εξηγήσουμε πως κανένας δεν έχει το αλάθητο και πως αυτή η μεθοδολογία προσπαθεί να εγκαθιδρυθεί από τις διοικητικές αρχές με απότατο σκοπό τη διασπορά του φόβου στο κίνημα, με σκοπό την άμεση πάυση κάθε κινηματικής διαδικασίας και αντίδραση των κατοίκων σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή και στην υποβάθμιση της ζωής σας. Και γι' αυτό το λόγο αυτά δεν πρέπει να περάσουν. Τώρα, όπως είπε ο Γρηγόρης, για δημόσιο συμφέρον. Αυτό το δημόσιο συμφέρον που επιτρέπει να καταστρέφονται τα χωριά, οι ζωές μας, το περιβάλλον μας, το νερό. Αυτό το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα και με τις αρχές του ποινικού δικαίου που γνωρίζουμε, θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση και με τα ατομικά δικαιώματα και με την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας. Κανένας άνθρωπος, σύμφωνα πάντα με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου που πρέπει να εφαρμόζονται και τις διοικητικές αρχές, δεν έχει υποχρέωση να αυτοενοχοποιείται, να έρχεται μπροστά στην αστυνομία και να συνεργάζεται για να ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Μπορεί να σκοπήσει και μπορεί να αρνηθεί. Επομένως, εμείς, σαν συμπαραστάτες, απαιτούμε για να είμαστε συμπαραστάτες την παρουσία ενός υποκειμένου, όχι ενός εργαλείου, ενός ανθρώπου ο οποίος θα γίνει εργαλείο και θα ξεφτελίζεται μπροστά στους αστυνομικούς. Ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του και πάνω απ' όλα να είναι υποκείμενο και να είναι και υποκείμενο της ποινικής δίκης. Γι' αυτό εξηγούμε όλα αυτά και γι' αυτό ζητούμε από εσάς να μας βοηθήσετε να παλέψουμε για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν ερχόμαστε εδώ για να περιπτύσουμε τους θεσμούς, όσο την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, οι οποίες είναι ανυποχώρητες αρχές. Λοιπόν, με απλά λόγια, αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη μηνυτήρια καταφορά που καταθέσαμε στον εισαγγελέα Φετών, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια Θεσσαλονίκης είναι στο στόχαστο. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει, να το πω απλά, να παίζουμε και εμείς μπάλα. Δεν παίζουμε μόνο αυτή μπάλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστώσει ο εισαγγελέας Φετών αν ο τρόπος αυτός με τον οποίο έχουν κληθεί τόσοι άνθρωποι να δώσουν DNA, οι δύο άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατ' επέκταση και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν δώσει μέχρι στιγμής, είναι νόμιμος ή όχι. Σύμφωνα με την άποψή μας, την οποία αναλυτικά την καταθέσαμε στον εισαγγελέα, είναι παράνομος ο τρόπος αυτός, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 200α, όπως είπε και η Δίνα πριν, για να σε καλέσουν να πάρεις DNA, πρέπει να είσαι κατηγορούμενος. Δηλαδή, πρέπει να σε έχουν αποδώσει συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μπορείς να πας επειδή είσαι ύποπτος να σου πάρουν DNA. Δεν μπορείς να πας να καταθέσεις αμάρτυρα στην προκαταρκτική εξέταση και να σε πάρουν DNA. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Πρέπει δηλαδή να σε έχουν αποδώσει συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν σε αποδίδουν κατηγορίες οι ιδιοκτικές αρχές, δεν έχεις μόνο υποχρεώσεις, αλλά έχεις και δικαιώματα. Δηλαδή, έχεις δικαίωμα να πάρεις φωτοτυπία όλη τη δημογραφία για να δεις τι είναι αυτές οι σοβαρές ενδείξεις τελικά που ισχύουν εναντίον σου. Φωτογραφίες, καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, βίντεο, τηλεφωνικές συνομιλίες, οτιδήποτε έχει μέσα η δημογραφία. Αυτό το δικαίωμα το να πάρεις τη δημογραφία σου δίνει και άλλο ένα δικαίωμα. Σου δίνει να καταθέσεις αντιρρήσεις. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ προσβάλλω αυτή την πράξη συγκεκριμένη στιγμή. Ζητάω την ακύρωσή της. Την κρίνω παράνομη, θεωρώ ότι είναι παράνομη και να μπει μια διαδικασία να σε ακούσουμε, να καταθέσει την άποψή σου. Και αν τα καταφέρει, να ακυρώσει τις πράξεις τις παράνομες που θεωρείς εσύ. Επομένως, τώρα τι γίνεται. Η αστυνομία προσπαθεί να καταφέρει να περάσει, ας πούμε, αυτή η πρακτική, έτσι ώστε να γίνει τι. Να συμπεριφέρεται σε ανθρώπους σαν να είναι κατηγορούμενοι, χωρίς όμως να τους δίνει κανένα από τα δικαιώματα που έχουν κατηγορούμενοι. Γιατί συγκεκριμένη περίπτωση τι γινόταν. Πηγαίναν τα παιδιά και όσοι πήγαν να δώσουν DNA, δεν είχαν το δικαίωμα να ξέρουν ποιες είναι οι ενδείξεις αυτές οι οποίες τους οδηγούν, τους αναγκάζουν να δώσουν DNA. Δηλαδή στην τελική μπορώ εγώ να πω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε τη δικογραφία. Γιατί μας έχουν αποδώσει κατηγορίες. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εισακουστούμε. Να πάμε στον υπεύθυνο και να καταθέσουμε αίτηση ακύρωση τη πράξη. Γιατί και πάλι δεν μας έχουν αποδώσει κατηγορίες.
Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει μια πρακτική, ας πούμε, που εγώ θεωρώ ότι γίνεται επειδή βιάζονται να παρουσιάσουν έργο. Δηλαδή, να δείξουν ότι κάτι γίνεται. Και προσπαθούν τώρα να περάσουν αυτή την πρακτική. Πολλοί που. Κάποιοι μάλλον, δεν θεωρώ ότι είναι πολλοί. Κάποιοι που συμφωνούν με τη λήψη DNA χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα μια γνωμάτευση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Κοταξή. Υπαριθμόν 115 του 2011, μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ, να τη διαβάσετε κι εσείς, η οποία είναι ακριβώς, ουσιαστικά επιτρέπει την δια της βίας λήψη γενετικού υλικού. Είχε γίνει ερώτημα σχετικά στον εισαγγελέα και αυτός απάντησε ότι ναι, επιτρέπεται δια της βίας λήψη γενετικού υλικού. Αλλά πάλι πότε, όταν ο άλλος είναι κατηγορούμενος. Και πάλι το ξεκαθαρίζει. Μέσα στη γνωμοδότηση, διαβάστε να το δείτε, έχει 35 φορές γραμμένη τη λέξη κατηγορούμενος. Δεν υπάρχει ούτε ύποπτος, ούτε μάρτυρας, τίποτα. Κατηγορούμενος, αποκλειστικά, αυστηρά. Δηλαδή, αυτά τα λέω γιατί, για να καταλάβετε κι εσείς ότι δεν ακουμπάνε πουθενά. Ουσιαστικά δεν έχουν καμία νομιμότητα. Οι ίδιοι παραβιάζουν τον νόμο που προηγουμένως θέσπισαν αυτοί. Για να το κάνω ακόμα πιο σκληρό. Αυτά τα απλά τώρα, εγώ, όσο πιο απλά μπορώ να σας τα εξηγήσω. Από εκεί και πέρα, επειδή τέθηκε και ένα ζήτημα περί απήθειας. Χθες, ας πούμε, στη Μεγάλη Παναγία μας έκανε κάποιος μια ερώτηση και μας είπε ότι εγώ, άμα δεν πάω, ας πούμε, θα με πάνε για απήθεια. Απήθεια έχουμε όταν εγώ απηθώ, ας πούμε, να ενεργήσω σε μια πράξη των δυτικών αρχών, η οποία βασίζεται στον νόμο. Όταν οι δυτικές αρχές παρανομούν και εγώ αρνηθώ, δεν συγχωρείται η απήθεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το λέμε για να ερευνήσουμε και τον κόσμο που θεωρεί ότι είναι αναγκασμένος, ας το πούμε, να δώσει. Νομικά δεν είσαι αναγκασμένος να δώσει. Προφανώς, επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι και το λίκνο της δημοκρατίας, ας πούμε, προφανώς θα προσπαθήσουν να σε χτυπήσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά σε ένα δικαστήριο θέλω να δω εγώ τον δικαστή, ο οποίος θα δεχτεί, ας πούμε, περίπτωση να καταδικάσει έναν άνθρωπο για απήθεια, όταν παράνομα το κράτος πάει να το πάρει DNA. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μεν ήταν μια αρχή, έτσι. Πήγαμε, καταθέσαμε την αναφορά, ο εισαγγελέας πίστηκε, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση κατά της αστυνομίας. Αλλά αυτό δεν θα έχει καμία αξία αν μείνει μόνο του. Αν δηλαδή εμείς, ας πούμε, κάναμε αυτό το πράγμα, οι υπόλοιποι που θα κληθούν πάνε και δώσουν DNA. Έτσι απλά, χωρίς καμία αντίρρηση, χωρίς κάτι. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια να υπάρχει μια κοινή γραμμή. Γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Όταν σε τρέχουν μετά στα τμήματα, δεν μπορεί ο καθένας να κρατάει τη δικιά του στρατηγική. Δηλαδή είμαστε ένα. Όπως είμαστε ένα και στον αγώνα, είμαστε ένα και στη δίωξη. Δηλαδή πρέπει να βγει μια κοινή γραμμή μέσω μιας επιτροπής, να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας και να προσπαθήσουμε να τους πάμε το παιχνίδι στο δικό μας το γήπεδο. Δηλαδή όπως αυτοί έχουν δικαίωμα, έχουμε και εμείς δικαίωμα και μπορούμε να το ασκήσουμε και εμείς. Και το ασκήσαμε και πετύχαμε. Αυτά. Καλό αγώνα και μην φοβάστε. Δηλαδή μην νομίζετε. Αν θέλει κάποιος να κάνει ερωτήσεις, κάτι οτιδήποτε. Ναι. Αν μπορείτε να μιλήσετε. Τα παιδιά που πήγαν και δώσαν DNA, υπογράψανε ότι τους πήραν το γενετικό υλικό με τη συγκατάθεσή τους. Τα παιδιά που πήγανε χθες, ακούμε ότι δώσανε μεν γενετικό υλικό, αλλά είπανε ότι τους το πήρανε παρά τη θέλησή τους. Ο τελευταίος ομιλητής είπε ότι όταν έχουμε ένα κράτος που παρανομεί και κατηγορείται αυτός που είναι να πάει να δώσει γενετικό για απήθεια, δεν στέκει. Κατάλαβα καλά? Θα ήθελα σε αυτό το τελευταίο να ρωτήσω αν συμφωνείτε όλοι οι δικηγόροι, γιατί προφανώς θα έχουμε
και άλλους ενδιαφερόμενους που θα πρέπει να πάνε να δώσουν γεννητικό υλικό. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, και αν όντως δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε να μην εμφανιστούν καθόλου. Και θα ήθελα να πω στον πρώτο ομιλητή ότι είπατε ότι ένα κίνημα σαν το δικό μας που πάει μπροστά, που κάνει αυτά που κάνει, δεν πρέπει να αφήνει πίσω μια τρύπα. Αυτή την τρύπα παρακαλούμε όλους να συμβάλλουν, να την κλείσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε απόψε να μας ενημερώσετε και ελπίζουμε στο καλύτερο. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν θα γονατίσουμε, δεν θα το βάλουμε κάτω. Και σας θέλουμε συμπαριστάτε. Ξεκάθαρη. Από την πρώτη στιγμή, εμείς, οι τέσσερις συνήγοροι που εμπλακήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, από την πρώτη στιγμή, με έντονο τρόπο, καταθέσαμε τη νομική μας άποψη ότι στο στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης με τον τρόπο το οποίο διεξάγεται οποιαδήποτε λήψη γενετικού υλικού δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι παράνομη. Δημιουργήθηκε, άνοιξε μια ολόκληρη συζήτηση εδώ στην Ιερισσό. Τι θα γίνει σε περίπτωση που με πάνε για απήθεια? Έχουν και αυτό το τρελό δικαίωμα. Σας είπε και ο συνάδελφος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια καταδίκη. Μπορεί όμως να υπάρχει μια ταλαιπωρία. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο μεσημέρι, να είναι και κανένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και να είναι άλλος τρεις μέρες κρατούμενος με τη δικιά τους άποψη τέλεσης ενός αυτόφορου αδικήματος. Ναι, θα μπορούσε να είναι. Άλλο το ένα και άλλο αν θα μπορεί να υπάρχει μια καταδίκη. Για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το φόβο, αποφασίσαμε στην δήλωση την οποία καταθέσαμε χθες να μπούμε μπροστά, σας είπα και πριν, με το ονοματεπώνυμο, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταδίκη. Ας το διαβάσω. Λοιπόν, και λέει, εμφανίζομαι σήμερα ενώπιον σας και ήθελα να σας δηλώσω μετά από συμβουλή ενημέρωση του δικηγόρου τάδε και καταλήγει, έχουμε το νομικό σκεπτικό, τρεις σελίδες, ότι αρνούμε. Λοιπόν, θεωρούμε ότι έχω τις ειδικές γνώσεις, δεν έχετε τις ειδικές γνώσεις. Αν κάποιος μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος, είμαι εγώ και σε καμία περίπτωση εσείς. Αυτοί πιστεύουμε ότι είναι παράνομο. Όχι γιατί έχουμε την ιδεολογική αντίληψη της παρανομίας, αλλά σε νομικό επίπεδο ότι είναι παράνομο, βγαίνουμε και μπροστά. Και σας, γι' αυτό σας είπα και πριν, ότι όχι δίπλα, μπροστά. Αλλά δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να βγούμε και να σας πούμε ότι μπορεί και να μην έχετε ταλαιπωρία. Αλλά για το αποτέλεσμα πραγματικά θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει καταδίκη για απήθεια, ειδικά μετά την δήλωση του νομικού σας εκπροσώπου ότι εμείς σας λέμε ότι αυτό είναι παράνομο. Μην το φοβάστε αυτό το πράγμα. Μην υποκύπτετε στο να πηγαίνετε να δίνετε γενετικό υλικό. Η συνήθεια είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Τη συνήθεια. Θα συνηθίσουμε να δίνουμε γενετικό υλικό, δεν τρέχει τίποτα. Και κλείνοντας, σας λέω το εξής. Το αν είναι νόμιμο ή όχι, αυτό που γίνεται. Υπάρχουν άτομα τα οποία κλήθηκαν για δεύτερη φορά να δώσουν γενετικό υλικό. Για ποιο λόγο αναρωτηθήκατε αυτό? Γιατί είναι παράνομη η λήψη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεύτερον, ρωτήστε τους. Πάνω στο χαρτί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Με την υπαρήθμη διάταξη του εισαγγελέα ή βουλεύματος είναι κενό. Άρα λοιπόν χρειάζεται δικαστική εντολή
για το συγκεκριμένο μέτρο. Γι' αυτό σας λέμε, δεν πατάνε στα πόδια τους. Αυτό που θέλουν να καταφέρουν είναι η συνήθεια, να μην τους κάνουμε τη χάρη. Ότι να μην ανησυχείτε για, για το προηγούμενο ιστορικό λήψης με συνένεση. Γιατί θεωρώ πως οι συνήγοροι σας θα μπορέσουν να ακυρώσουν ή τουλάχιστον θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εστάσεις σε μια ενδεχόμενη ποινική δίκη την ακύρωση τέτοιων τακτικών και για όλους τους λόγους που προαναφέραμε, γιατί κιόλας επίσης υπάρχει και το θέμα της ψυχολογικής βίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται δίνει τη συνένεσή του σε μια έκθεση γραπτή, που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται υποκαθεστώς ψυχολογικής πίεσης αφόρητης και δεν γνωρίζει τον νόμο και δεν έχει τον συμπαραστάτη δικηγόρο του για να καταλάβει τι σημαίνει όλο αυτό. Θεωρώ πως κανένας δικαστής δεν θα μπορεί να εκτιμήσει αυτό έτσι όπως το διαβάζει. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι ανεπιστρεπτή σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που ξεκίνησε παρανόμος, ξεκίνησε παρανόμος και για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι νομιμοποιούν την περίπτωσή τους, απλά καθιστούν ίσως λίγο πιο δύσκολο το έργο του δικηγόρου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν κανένα τρόπο να αποδείξουν το αντίθετο σε αυτή τη διαδικασία. Σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ. Βέβαια, μπορώ να αναφέρω σαν παράδειγμα το ότι στην περίπτωση του πρώτου υπόπτου δεν έγινε καν κλήση στο σπίτι του. Προσήχθη βιαίως. Τον πήραν από το αστικό λεωφορείο, όπως σας προανέφερα, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί. Εμείς αντιδρούμε και αυτοί αντιδρούν στην αντίδρασή μας. Πάντα βρίσκουν έξυπνους τρόπους. Επομένως, εγώ επιστώ την προσοχή να είστε έτοιμοι για κάποια πράγματα. Εξαρτάται και ο καθένας. Δεν μπορώ να κατηγορώ κάποιον για την αντοχή του μπροστά στο φόβο. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αν συμβουλευτεί καλά κάποιος συνήγορο. Θεματολογία, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Το ένα, ίσως η μεγαλύτερη, σίγουρα το ξέρετε, ήταν η ιστορία των συνήθων υπόπτων, η γνωστή. Ξέρετε ποιο ήταν το πιο βασικό αυτό στοιχείο σε βάρος τους, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Στα δικαστήρια αποδείξαμε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα μεταφέρονται. Στην αρχή τα πήγαιναν για κινητά σημεία, δηλαδή σαν ένα βιβλίο. Το βιβλίο σήμερα είναι εδώ, αλλά μπορεί να είναι οπουδήποτε. Το αναβάθμισαν σε σταθερά σημεία. Και μάλιστα έναν με σοβαρές κατηγορίες, παρόμοιες με αυτές του Λάγου Καρατζά, αποδείξαμε ότι μπορούν να μεταφέρουν τα αποτυπώματα. Και αθώθηκαν. Το δεύτερο, σε σχέση με τη συγκατάθεση που είπατε πριν, για πιο σοβαρά πράγματα, με κακουργηματικές κατηγορίες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από πολιτικά διοκόμενος, μέσα στην ιστορία μου και εγώ, με επιμελήματα, υπήρχαν ομολογίες. Στο δικαστήριο αποδείξαμε ότι οι ομολογίες ήταν προϊόν βασανισμού. Αθώθηκαν. Γι' αυτό λέω, ρήγματα υπάρχουν. Πρέπει να τα επιχειρήσουμε. Αποφασιστικότητα θέλει. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και είναι καθολικό. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τρύπες πίσω. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιοχή για αυτά που κάνουν. Δεν έχουν κανένα επιχείρημα δικαίου για αυτά που κάνουν. Προσπαθούν να επιβάλλουν ένα νέο δίκαιο, έτσι το ονομάζουν, διότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν ενισχύουν αυτό που είπα στην αρχή, τι συμβαίνει με την κατάσταση εξέλιξης, δηλαδή ότι υπάρχει ένα πεδίο ανομίας. Ποιο είναι το πεδίο ανομίας? Το ανέφεραν πολύ καλά. Ότι ενώ δεν είσαι κατηγορούμενος, σου συμπεριφέρονται ως κατηγορούμενο. Και ενώ έχεις δικαιώματα, σου τα αναιρούν. Αν, για να πάρω και το λόγο του Γιώργου, αν αυτό γίνει συνήθεια, θα γίνει νόμος. Θα γίνει για όλους δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, σε βρίσκω στον δρόμο, σε παίρνω, σου παίρνω το DNA. Αφού δεν μπορούσαν να το κάνουν με νόμο, ότι έγινε, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαροί λόγοι και ιατρικοί, γιατί υπήρχαν και αυτές οι απόψεις, να παίρνετε γεννητικό υλικό από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί και να το φακελώνουνε, δεν πέρασε αυτό, πάνε να περάσει με αυτόν τον τρόπο.
Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Γι' αυτό λέμε ότι ήμασταν υποχώρητοι, θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος.